τέταρτο μέρος εκπομπής και ξεκινάμε με μία είδηση από το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Καθώς νέος Άγιος στην Εκκλησία μας, από σήμερα ο γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης, η αλήθεια είναι, η Εθιά η Πατρίδα. Σωστά. Σήμερα η αγιοκατάταξη του γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη και θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιώργο Δολαψάκη. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπλασης Εθιάς του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Καθώς η Εθιά, το χωριό, είναι η πατρίδα του και έχει να μας πει πολλά ο κύριος Δολαψάκης. Μάλιστα, γεννήθηκε 1η Ιανουαρίου του 1931. Σωστά. Σωστά. Και θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Δολαψάκη. Λοιπόν, να μας πει καταρχάς πώς αισθάνονται, πότε ενημερώθηκαν για αυτή την είδηση, τι έχει ακούσει για τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Την καλησπέρα μας, κύριε Δολαψάκη. Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλους όσους μας ακούνε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και τιμή σε εμάς που βγάζετε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ιστορικό γεγονός για μας τους Εθιανούς και τους Κρητικούς και όλη την Ελλάδα. Από χθες ένας νέος Άγιος, που μέχρι χθες ήταν ένας απλός γέροντας μοναχός, έχει καταταχθεί στο αγιολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό εμείς σαν Εθιανοί και φυσικά όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα που θα μας αγκαλιάσει πλέον. Μάλιστα. Τι έχετε ακούσει γενικά, τι γνωρίζετε για τον γέροντα Ευμένιο, για τον Άγιο Ευμένιο πλέον? Ακούστε λοιπόν. Ο γέροντας Ευμένιος γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 31, όπως αναφέρατε και εσείς, στην Εθιά. Ήταν το 8ο παιδί μιας πάρα πολύ φτωχής οικογένειας. 17 χρονών έφυγε από την Εθιά, αποφάσισε να γίνει μοναχός, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικήτα και έκατσε εκεί και ασκήτευε. Δυστυχώς δοκιμάστηκε από την νόσο του Χάνσεν, τη γνωστή λέπρα σε όλους. Ναι. Είχε όμως βγει το φάρμακο τότε, οπότε μεταφέρθηκε στην Αγία Βαρβάρα, που όπως είπατε και πριν, και έγινε καλά. Σας τα λέω έτσι πολύ γρήγορα. Βέβαια, ναι. Το πολύτιμο χρόνο σας. Ναι. Έγινε καλά. Πέρασε και άλλες, και άλλα δεινά και άλλες δοκιμασίες στη ζωή του, με δαιμονισμούς κλπ. Το συγκεκριμένος λοιπόν μοναχός κάθισε εκεί έξω από το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Αναργύρους. Εκεί στο συγκεκριμένο παρεκκλήσι δίπλα του ήταν ο γέροντας Νικηφόρος, που σήμερα είναι ο γνωστός σε όλους Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Ήταν δίπλα του δηλαδή ο γέροντας Ευμένιος. Κάθισε εκεί, αγκάλιασε όλους τους πιστούς και όλους όσους είχαν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, ανά το Πανελλήνιο και ανά όλο τον κόσμο. Εκεί έμαθε πάρα πολλά από τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό, αλλά και ο ίδιος, όπως αποδείχθηκε, είχε και δικό του χάρισμα που είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός. Μετά που έφυγε από τη ζωή ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, που αργότερα, όπως είπαμε, αγιοποιήθηκε, ανέλαβε αυτός το παρεκκλήσι και έκανε με τη σειρά του αυτός πάρα πολλά θαύματα, τα οποία όλα αυτά μας τα εξιστόρισαν τα πνευματικά του παιδιά κυρίως, τα οποία ήρθαν στην Εθιά μετά το θάνατό του το 1999. Εκεί λοιπόν εμείς από αυτά τα πνευματικά παιδιά μάθαμε πάρα πολλά, γιατί εμείς στην Εθιά ξέραμε ότι απλά ούτε κινητά υπήρχαν, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα. Ξέραμε ότι υπήρχε ένας Άγιος, ένας μοναχός στην Αθήνα, ασκήτευε εκεί. Αλλά οι μαρτυρίες των πνευματικών παιδιών και τα πολλά θαύματα μας εξέπληξαν. Μετά το 99 που πέθανε, αποφάσισαν τα παιδιά αυτά τα πνευματικά μαζί με, με τους κατοίκους. Διατέθηκε χώρος γύρω από το πατρικό του σπίτι και το πατρικό του σπίτι και έφτιαξαν ένα πολύ μεγάλο ίδρυμα, το οποίο αποτελείται από 4 δωμάτια, τέσσερα υπερλούξ δωμάτια θρησκευτικών επισκεπτών,
και μια μεγάλη αίθουσα η οποία είναι θρησκευτικών πάλι εκδηλώσεων. Σε αυτό συνέβαλαν τα πνευματικά παιδιά, όπως είπαμε, οι κάτοικοι και ο σύνδεσμος ανάπλασης Σεφιάς σε συνδρομή με το Δήμο μας και την τότε νομαρχία. Εσείς, κύριε Δουλεύτη, όλοι αυτοί βοήθησαν για να φτιαχτεί. Από τη μία, πώς αισθάνεστε που ο Άγιος πλέον Ευμένιος έχει καταγωγή από την Εθιά, από την άλλη, αν σαν σύνδεσμος έτσι, ανάπλασης έχετε προγραμματίσει κάποια σχετική έτσι, εκδήλωση για να τιμήσετε και τη μνήμη του? Είναι πολύ νωρίς, γιατί όπως σας είπα έγινε χθες το συγκεκριμένο αυτό ευχάριστο γεγονός. Θα αρχίζουμε την Κυριακή αυτή, την Κυριακή των Βαΐων, θα γίνει στην Εθιά το πρώτο αρχιερατικό μνημόσυνο μετά την αγιοποίηση και αγιοκατάταξη του Αγίου πλέον Ευμενίου. Θα γίνει λοιπόν αρχιερατικό μνημόσυνο την Κυριακή αυτή στην Εθιά, ιερογούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γκορτίνης Αρκαδίας, του Μητροπολίτη μας, Σεβασμιώτη Μητροπολίτη μας Γκορτίνης Αρκαδίας, κύριου Μακάριου, που πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ, που θα αναφέρω μετά και όλους τους συντελεστές που βοήθησαν σε όλο αυτό, αυτή την ευλογία για το χωριό μας και όλους μας. Θα γίνει λοιπόν η πρώτη Θεία Λειτουργία. Καλούμε όλους τους πιστούς να παρακολουθούν, θα είναι κάτι το μοναδικό. Και μετά έκτοτε θα δούμε όλες τις δράσεις μας, πάντα ο Σύνδεσμος Ανάπλασης Εθιάς σε συνεργασία με την Ενορία Εθιάς, τον Παπά Δημήτρη του Κρυσταλάκη και το Ενοριακό του Συμβούλιο. Θα συνεννοηθούμε και για τις δράσεις μας και πάντα όμως με κοινές μας αποφάσεις, πάντα συνεννοούμαστε σίγουρα και με τον Σεβασμιότητο κύριο Μακάριο. Κύριε Δουλαψάκη, τι να πούμε, οι μόνιμοι κάτοικοι στην Εθιά αυτή τη στιγμή, ο αριθμός τους? Οι μόνιμοι κάτοικοι στην Εθιά, όπως καταλαβαίνετε, ζουν στιγμές χαράς, στιγμές ευλογίας, γιατί δεν είναι λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Από ένας θνητός, ας το πούμε έτσι, αγιοποιήθηκε. Μάλιστα. Όλοι οι χωριανοί, όλοι από την πρώτη στιγμή, είχαν πιστεί ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό, και αυτή τη στιγμή θέλω να αναφέρω με τη σειρά, πιστεύω δεν θα ξεχάσω κάποιον. Μάλιστα, που, πάμε κύριε Δουλαψάκη. Να ευχαριστήσουμε αυτούς τους οποίους συνέβαλαν σε όλο αυτό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος τίμησε με αυτή την ανώτατη τιμή το Γέροντα Ευμένιο, αναγνωρίζοντάς του τα θαύματά του, την πίστη του και όλα αυτά, και κηρύσσοντας τον ως Άγιο. Θέλω να ευχαριστώ ο Σύνδεσμος Ανάπλασης Αρχιάς, το Σεβασμιότητο του Μητροπολίτη της Γκορτίνης και Αρκαδίας, κύριο Μακάριο, για τις ενέργειες και την άψογη καθοδήγηση που έδωσε σε όλους μας για να γίνουν αυτό, σε όλους τους φορείς κλπ. Τους ιερούς μας, τον παπά Μιχάλη, τον Βελεγράκη και τον παπά Δημήτρη τον Κρουσταλάκη, και όλα τα ενοριακά συμβούλια που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια από την Εθιά. Τα πνευματικά παιδιά του Γέροντα Ευμενίου, που αυτά που σας είπα την αρχή συνέβαλαν αρκετά στο να καταγραφούν όλες αυτές οι μαρτυρίες, να γραφτούν οι βιβλία για τον Γέροντα Ευμένιο, την Περιφέρεια Κρήτης και τον κύριο Αρναουτάκη και τις Περιφερειάρχες, τον Μανώλη Κοποσάλη, τον Δήμαρχό μας Αρχανούν Αστερουσίων. Και σας είπα, το πιο σημαντικό από όλους είναι οι χωριανοί. Ακριβώς. Πίστεψαν από την πρώτη στιγμή ότι ο... Λοιπόν, ιστορικές στιγμές, λοιπόν, μεγάλες στιγμές εκεί για την Εθιά. Μπράβο και σε εσάς βέβαια για την αγάπη που δείχνετε καθημερινά στον τόπο σας. Να τα ξαναπούμε, κύριε Δουλαψάκη, με μεγάλη μας χαρά. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.